Παιδιά, καλή σας ημέρα. Είμαι ο Γιώργος από το Σουκαγιόγκα στην Αθήνα. Καλή εβδομάδα, να είστε όλοι καλά. Ο λόγος που έχουμε πει που φτιάχνουμε τα βιντεάκια είναι για την διεύρυνση της συνειδητότητας, για να φτιάχνουμε μια καλύτερη ζωή, για να δημιουργούμε ένα καλύτερο περιβάλλον για εμάς και να μπορούμε να βοηθήσουμε και ανθρώπους γύρω μας. Θα μιλήσω για το φόβο και για το άγχος. Δύο συναισθήματα που μοιάζουν πάρα πολύ. Ο φόβος είναι ένα συναίσθημα το οποίο κυριαρχεί τους περισσότερους ανθρώπους και εμένα, όλους τους ανθρώπους. Πολλοί δεν μπορούμε να ζήσουμε λόγω του φόβου, μας δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα. Πραγματικά χάρη δεν μπορώ να μιλήσω στη δουλειά μου ελεύθερα, δεν μπορώ να μιλήσω στο σπίτι μου ελεύθερα, στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου. Φοβάμαι να κάνω bungee jumping. Φοβάμαι να πάω να ζητήσω για μια καινούρια δουλειά. Φοβάμαι να μιλήσω σε αυτή την κοπέλα που κάθεται απέναντί μου. Έτσι, ο φόβος έχει πάρα πολλούς δρόμους. Και αυτό μετά δημιουργεί άγχος, δημιουργεί μια αγχωτική κατάσταση στο σώμα μας. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε με το φόβο, ο οποίος έχει τα ίδια ακριβώς αντίκτυπα στο σώμα μας, όπως είναι και ο ενθουσιασμός, δηλαδή έχει ακριβώς το ίδιο συναίσθημα όπως είναι και ο ενθουσιασμός, δηλαδή ο φόβος και ο ενθουσιασμός είναι ακριβώς το ίδιο για το σώμα μας. Στο μυαλό είναι αυτό που αλλάζει. Αν νιώσω φόβο, θα τρομοκρατηθώ και θα μαζευτώ, θα κάνω και θα μαζευτώ, ενώ αν νιώσω ενθουσιασμό, το μυαλό μου θα αρχίσει να πετάει από χαρά. Πραγματικά χάρη, τώρα θα πάω να κάνω τσουλήθρα και τρελαίνομαι από χαρά. Το μυαλό δημιουργεί χαρά εκείνη τη στιγμή. Είναι το ίδιο ακριβώς όμως συνέστημα για το σώμα μας. Το σώμα αντιμετωπίζει ακριβώς το ίδιο συνέστημα. Θα πω δύο τρόπους για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το φόβο. Όταν λοιπόν έρχεται και κυριαρχεί το συνέστημα του φόβου στο σώμα μας, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να πούμε εκείνη τη στιγμή «Είμαι ενθουσιασμένος». Και το μυαλό εκείνη τη στιγμή αλλάζει εντελώς το μοτίβο του φόβου και πάει στον ενθουσιασμό. Και αυτό έχει αντίκτυπο στο μυαλό μου και στην ψυχολογία μου. Όπως είπαμε, φόβος και ενθουσιασμός είναι ακριβώς στο ίδιο, έχουν ακριβώς το ίδιο συναίσθημα για το σώμα. Το άλλο που μπορώ να κάνω, μαζί με αυτό που είπα για τον ενθουσιασμό στο σώμα μου κατά τη διάρκεια που νιώθω φόβο, είναι να κλείσω τα μάτια, να φέρω την επίγνωσή μου στα χέρια, να αγκαλιάσω τον εαυτό μου και να αρχίσω να λέω τη λέξη «με αγαπώ» και μέσα από την καρδιά να ακτινοβολεί το συναίσθημα της αγάπης και αυτό το συναίσθημα λοιπόν να απλώνεται σε όλο το σώμα. Είναι σαν ένα, οραματιστείτε ένα λευκό φως να πηγάζει από το κέντρο της καρδιάς και να απλώνεται σε όλο σας το σώμα, στα χέρια σας και τα χέρια σας αυτό μετά να το αντανακλούν πάλι στο σώμα σας, παιδιά. Δοκιμάστε να κάνετε αυτούς τους δύο τρόπους που σας λέω. Θα πετύχετε σίγουρα. Θα φύγει ο φόβος από πάνω, θα φύγει ο φόβος και θα έρθει το συναίσθημα της εφορίας, θα έρθει το συναίσθημα του ενθουσιασμού, θα έρθει το συναίσθημα της αγάπης. Θα φύγει το άγχος εντελώς. Κάντε το στην πρακτική σας και θα δείτε πώς θα αλλάξει ο φόβος εντελώς από τη ζωή σας. Σε οτιδήποτε και αν σας φέρνει φόβο εκείνη τη στιγμή. Αγάπη, ενθουσιασμός. Παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Σας αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ. Σας στέλνω αγάπη μέσα από την καρδιά μου. Να είμαστε.